Φίλε και φίλοι, αγαπητοί μαθητέ, χαίρετε. Πρεμιέρα και σήμερα για του μαθητέ των Γενικών Λυκείων στι Πανελλαδικές Εξετάσει και το μάθημα τη Νεοελληνικής Γλώσσα και Λογοτεχνία. Ένα διαγώνισμα το οποίο χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμο, σίγουρα επίκαιρο, που είχε να κάνει με την βία κατά των γυναικών. Τρία πολύ ενδιαφέροντα κείμενα. Το πρώτο, το Ακαδημαϊκού Νομικού Τσακυράκη, με αναφορά στην ιστορική ε, κακομεταχείριση και εκμετάλλευση των γυναικών. Το δεύτερο κείμενο, ε, συνέντευξη της συγγραφέως της εγκριτικής λογοτεχνίας Μπελίντα Κανόν για τον φεμινισμό και τον νέο φεμινισμό της διαφορές τους. Και το τρίτο, ένα ενδιαφέρον ε, απόσπασμα από το διήγημα του Χρήστου Οικονόμου, μια φοβερή παρηγοριά, το οποίο κάνει λόγο για τον παραδοσιακό προσδιορισμό του ανδρικού προτύπου, αλλά και τη δυσκολία του πρωταγωνιστή άνδρα, ο οποίος έχασε τη δουλειά του. Να περάσουμε αναλυτικά στις απαντήσεις των θεμάτων. Να πάμε λοιπόν στο θέμα πρώτο και στην άσκηση πύκνωση, στην περίληψη. Η απέτηση ήταν ακριβώς μια εξαιρετικά μεγάλη πύκνωση, το οποίο πιθανόν να δυσκόλεψε τους μαθητές, καθώς απαιτούνταν ένα κείμενο το πολύ 70 λέξεων. Ενδεικτικά δίνουμε την περίληψη ότι ο συγγραφέα αναφέρεται στα φαινόμενα βία κατά των γυναικών, συγκεκριμένα η καταπίεση των γυναικών από του άνδρε διατρέχει όλη σχεδόν την ανθρώπινη ιστορία ω τον 20ο αιώνα. Η άποψη ότι αποτελούν υποδέστερα από του άνδρε όντα οδήγησε στην εκμετάλλευσή του περισσότερο από οποιαδήποτε άλλα θύματα ρατσισμού. Η βία κατά των γυναικών αφορά και τι δυτικέ σύγχρονε κοινωνίε, με πολλέ απεκθεί εκφάνσει. Είναι απαραίτητο λοιπόν με αφορμή την επέτειο να προβληματιστούμε ενοχικά για αυτά τα φαινόμενα και να διεκδικήσουμε την ισότητα. Πάμε στο θέμα Β. Για πρώτη φορά άσκηση κλειστού τύπου που είχε να κάνει με τις ερωτήσεις κατανόησης. Το σωστό για το 1 είναι το Γ, το σωστό για το 2 το Γ, για το 3 και το 4 το Β και για το 5 το Α. Πάμε στις ασκήσεις Β2 που αφορούν τις διαρθρωτικές λέξεις, τι δηλώνουν, αλλά και τα νοήματα που αυτές συνδέουν σε κάθε περίπτωση ένα δεύτερο μέρο με πέντε μονάδε, το οποίο απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή. Το προφανώ δηλώνει βεβαίω η έμφαση, επιβεβαιώνει τι διαφορέ μεταξύ άνδρων και γυναικών. Το όμω αντίθεση δηλώνει τι διαφορέ των δύο φίλων και από την άλλη είμαστε όλοι άνθρωποι. Το δηλαδή επεξήγηση, η ανθρώπινη δραστηριότητα δεν προσδιορίζεται ούτε περιορίζεται από το φίλο. Το επειδή που δηλώνει η αιτιολόγηση, αιτιολογεί τη βία του γυναικείου φίλου, το ώστε συμπέρασμα και αποτέλεσμα του έντονου σχετικού διαλόγου είναι η ανάδειξη τη αξία τη θυματοποίησης. Πάμε παρακάτω στην άσκηση Β3α. Ε, έπρεπε να γίνει αναφορά σε δύο διαφορετικές γλωσσικές επιλογές και κουραστικά μέσα, με την οποία υπηρετείται η πρόθεση του συγγραφέα να ευαισθητοποιήσει τον αναγνώστη. Μια άσκηση που έχει επαναληφθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ε, τέσσερις φορές. Και ένα δεύτερο μέρο τη άσκηση να εξηγήσουμε σύντομα τη λειτουργία κάθε ενό από αυτά. Αυτό επίση το δεύτερο μέρο των τεσσάρων μονάδων ήθελε ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια στι αναφορέ. Τα εκφραστικά λοιπόν μέσα εδώ σημειώνουμε ενδεικτικά τρία, ενώ χρειαζόταν δύο. Το πρώτο επιθυμητικό πρόσωπο των ερημάτων, εγείρει το συνέστημα για να τη συλλογική ευθύνη και δράση. Προφανώ χρειάζονται αναφορέ στο κείμενο. Την υποτακτική έγκληση των ερημάτων, ε, που προφανώ προκαλεί προτροπή και παρένεση για δράση. Και τι επιλογέ των λέξεων, οι οποίε είναι συναισθηματικά φορτισμένε από μόνε του και ευαισθητοποιούν τον αναγνώστη. Να προχωρήσουμε στο Β3Β για την παράγραφο δεύτερου του κειμένου. Έπρεπε να δηλωθούν τα δύο μέρη τη βασική αντίθεση και στο δεύτερο κομμάτι να εξηγήσουμε πώ αυτή η επιλογή τη αντίθεση εξυπηρετεί τον σκοπό τη ε, Μπελίντα Κανών. Έχουμε λοιπόν την αντίθεση στα δύο μέρη. Από τη μία μεριά, οι Κανών και οι κλασικέ φεμινίστριε διεκδίκησης τη ισότητα που επιμένουν στα χαρακτηριστικά που μπορούν να αλλάξουν. Και από την άλλη, τον νέο φεμινισμό με τον οποίο διαφωνεί ικανών ότι το φύλλο καθορίζει το κοινωνικό ρόλο του ατόμου και έτσι αιτιοκρατικά τα πράγματα κινούνται. Όσον αφορά το στόχο τη αντίθεση, με την αντίθεση καταγράφει και αναλύει τα χαρακτηριστικά του κλασικού φεμινισμού και του νεοφεμινισμού, άρα μα δίνει πληροφορίε για του μεν και του δε και αναδεικνύονται με αυτόν τον τρόπο οι διαφορέ του αλλά και τα πλεονεκτήματα του κλασικού φεμινισμού. Πάμε στο θέμα γάμα. Έπρεπε να παρουσιάσουν υποψήφοι και να ερμηνεύσουν όμω, και εκεί ήθελε προσοχή και παρουσίαση και ερμηνεία τη συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πρωταγωνιστή στο λογοτεχνικό κείμενο. Να δοθούν τρει διαφορετικοί κειμενικοί δείχτε και να αξιολογηθεί και η δική του στάση. Σε ένα κείμενο ροή 150-200 λέξεων, ενδεικτικά εδώ σημειώνουμε πρώτα απ' όλα ότι πρόκειται για έναν άνδρα απολυμμένο που βιώνει αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Το πρώτο που ε, υποψήφοι νομίζω διέκρινα με ευκολία. Είναι η πρωτοπρόσωπη αφήγηση. Εμεί την περιγράφουμε και ω ένα αυτοδιηγητικό αφηγητή με εσωτερική εστίαση που ξεδιπλώνει όλο αυτό το συναισθηματικό του φορτίο. Έχουμε σημειώσει κάποια συναισθήματα στα οποία καλό θα ήταν να γίνει λόγο και δίπλα τους κειμενικούς, κειμενικούς δείκτες. του κειμενικού, αντίστοιχου κειμενικού δείκτε. Την απογοήτευσή του, το οποίο στο συγκεκριμένο παράδειγμα με με τη δουλειά έχει να κάνει με την προφορικότητα του λόγου και του λεξιλογίου το άγχο και το αίσθημα κατωτερότητα να φανώ άνδρα στην επανάληψη τη φράση πολλέ φορέ στο κείμενο. Μα είναι όνομα τώρα αυτό για μια γυναίκα, είναι ένα σχόλιο του αφηγητή που είναι μέσα σε παρένθεση. Φόβο, δειλή, ντροπή, άρνηση να διαχειριστεί την πραγματικότητα. Υπάρχει εκεί αναφορά στον εσωτερικό μονόλογο. Ακούμε τη σκέψη του συγκεκριμένου πρωταγωνιστή. Να προχωρήσουμε. Τη ψυχική ένταση και το αδιέξοδο τη ζωή άντρα είναι ένα απλό και καθημερινό λεξιλόγιο. Παρεχόμαστε στη χρήση του λεξιλογίου και τη έκφραση. Το αίσθημα κατωτερότητα και η απελπισία, η επανάληψη, ο μικροπερίοδο λόγο. Ε, σκέφτονται πρακτικά, αντιδρούν πρακτικά, ένα πρακτικά το ασύνδετο σχήμα που δίνει ένταση και συναισθηματικό φορτίο. Άλλοι δείκτε οι οποίοι μπορούσαν να αναφερθούν φυσικά να τεκμηριωθούν, η παρομοίωση, η εικόνα και η περιγραφή στο λόγο. Σχόλιο για την αντίδραση του πρωταγωνιστή. Χρειαζόταν και αυτό στο τελευταίο μέρο. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι η αντίδρασή του αντανακλά τα στερεότυπα, τι αξίε και το ήθο το δικό του, αλλά φυσικά αντικατοπτρίζει και την εικόνα τη κοινωνία για αυτό το παραδοσιακό πρότυπο. Αυτό που η κοινωνία πιστεύει για το ανδρικό παραδοσιακό στερεότυπο. Να πάμε παρακάτω και να μιλήσουμε για το θέμα ΔΕΛΤΑ, την ανάπτυξη κειμένου, την έκθεση όπω τη γνωρίζουμε. 350-400 λέξει, ομιλία. Στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, από του ε, υποψήφιου, πρώτο ερώτημα: να αναφέρετε φαινόμενα παραβία δικαιωμάτων τη γυναίκα σύγχρονη εποχή στο ιδιωτικό και δημόσιο βίο. Χρειαζόταν αυτή η διάκριση και η αναφορά στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο. Και στο δεύτερο ερώτημα, εσεί ω νέα γενιά μπορείτε να συμβάλλετε έμπρακτα στην επίτευξη τη ισότητα των φίλων. Ω νέα γενιά. Άρα, θέλουμε προτάσει που να αφορούν του τρόπου που η νέα γενιά μπορεί να διαχειριστεί το συγκεκριμένο ζήτημα τη ισότητα επικοινωνιακό πλαίσιο, ναι, χρειάζεται, είναι ομιλία, προσφώνηση, αποφώνηση, αφόρμηση, την αμεσότητα των ρηματικών προσώπων και η ιδιότητα του ομιλητή. Στην προσφώνηση, αγαπητοί συντημότε, στον πρόλογο, μια αφόρμηση, ιδιότητα του ομιλητή και αναφορά με έναν τρόπο στα ζητούμενα. Να πάμε στο πρώτο κύριο ζητούμενο, παρουσίαση φαινομένων παραβέ δικαιωμάτων στο ιδιωτικό και δημόσιο βίο. Ενδεικτικά έχουμε καταγράψει κάποιε κατηγορίε όπω την ενδοοικογενειακή βία Εκφοβισμό, σωματική και οξυαρική αγωγή, τα στερεότυπα για το ρόλο τη γυναίκα στο πλαίσιο τη οικογενειακή ε, ζωή, τι διαπροσωπικέ σχέσει αποδέχτη ποτιμητικών σχολείων αμφισβήτηση τη αξία προσωπικότητα, ε, στην εκπαίδευση ανισότητε, μία ολοκλήρωση στοιχειώδου εκπαίδευση σε αρκετέ περιπτώσει, να προχωρήσουμε στο εργασιακό περιβάλλον, ε, πολλά τα φαινόμενα και τη ανεργία και τη περιορισμένη πρόσβαση σε τι λιγότερε ευκαιρίε, ανισότητε, τον αποκλεισμό των γυναικών τα θύματα σεξουαλική παρενόχληση κτλ. Στον χώρο τη πολιτική, περιορισμένη παρουσία των γυναικών σε υψηλέ πολιτικέ θέσει και έχει υποψία απέναντι στι ηγετικέ ικανότητε των γυναικών. Στα μίντια και στη διαφήμιση, αναπαραγωγή των κοινωνικών στερεοτύπων για τη γυναίκα, προβολή του γυναικείου σώματο ερωτικού αντικειμένου. Πάμε και στο δεύτερο ερώτημα, του τρόπου με του οποίου οι νέοι όμω μπορούν να μεταχειριστούν για να αλλάξουν τη συνθήκη. Αναγνώριση ισότητα των δύο φίλων και αποδοχή τη διαφορετικότητα, σε ο σεβασμό αλληλεγγύη καταγγελία και καταδίκη των έμφυλων ανισοτήτων από του νέου, συμμετοχή σε εθελοντικέ δράσει που συνδέονται με τα δικαιώματα των γυναικών, με δικέ πρωτοβουλίε ή με συνδρομή τη οικογένεια και του σχολείου να συμμετέχουν σε τέτοιε δράσει. Αξιοποίηση του διαδικτύου μέσων δικτύου για την ευαισθητοποίηση τη κοινή γνώμη, για την περάσπιση των θυμάτων, τη συμμετοχή σε κινήματα διαμαρτυρία, καταπάτηση δικαιωμάτων κτλ. Υποστήριξη των γυναικών που διεκδικούν θέση στα δημόσια αξιώματα α, ψήφιση προφανώ οι ίδιε οι νέε γυναίκε να αγωνίζονται για τα δικαιώματά του, να μην σε όπου να καταγγέλνουν τα ισότητα τη θερίωση των δικαιωμάτων του. Επίλογο, ανακεφαλαιωτικό υπερασματικό, επισήμανση τη συλλογική ευθύνη για την αποδυνάμωση των περιστατικών καταπάτηση των δικαιωμάτων, το ζήτημα τη παιδεία οπ, οπωσδήποτε και μια αποφώνηση καθώ πρόκειται για ομιλία. Αυτά σε σχέση με την νεοελληνική γλώσσα και η λογοτεχνία, το πρώτο μάθημα ε, των ε, Πανελλαδικών Εξετάσεων για του μαθητέ των Γενικών Λυκείων. Αύριο το μεσημέρι την ίδια ώρα είμαστε εδώ προκειμένου να δώσουμε τις απαντήσεις για τα μαθηματικά των ΕΠΑΛ και την τρίτη επιστρέφουν οι μαθητές των ΓΕΛ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.